παιδάκι της Μαρίας μας. Πήρε ο Δροσόπουλος, ο δικηγόρος, σε γύρευε. Α, φαίνεται θα έχουν έρθει τα χαρτιά για τη σύνταξη της μάνας μου. Πολύ ύφος ο κύριος. Ενικός, προσβλητικός ενικός και ούτε σας παρακαλώ ούτε τίποτα. Κόντεψα να τον βρίσω. Γιατί να τον βρίσω τον άνθρωπο, ρε Μαρία. Σου μιλάω για πολύ σπάσιμο. Αποφασίζουμε και διατάζουμε ο κύριος. Αλλά τι περιμένεις, δικηγόρος δεν είναι. Και τι σημασία έχει αυτή. Ποιο αυτό. Ότι είναι δικηγόρος. Έχει δίκιο η Μαρία. Είναι πολύ σπαστική όλοι οι δικηγόροι. Να σκεφτείς ότι και εγώ είχα ένα θείο ο οποίος έκανε ότι τα ήξερε όλα. Πήγαινες να του μιλήσεις και αμέσως να σε καπελώσει. Βρε άρχισε να μιλάει, λες και βγάζει λόγο στο δικαστήριο. Μία ώρα. Γι' αυτό σου λέω: όλοι οι δικηγόροι ανεξαιρέτως έχουν πάρα πολύ ενοχλητική συμπεριφορά. Να το και τα γενικά τώρα. Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Λέω: γενικά οι δικηγόροι. Ναι. Έχουν ενοχλητική συμπεριφορά. Πάρα πολύ ενοχλητική. Γενικά. Γενικά, ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Γενικά, επειδή ο θείος μας ο δικηγόρος ήταν ηλίθιος, όλοι οι δικηγόροι είναι ηλίθιοι. Άσε μας, Βρεκέτη. Όχι, άσε μας, Βρεκέτη, γιατί έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν παραδέχεσαι ότι ορισμένα επαγγέλματα διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα αυτού που τα ασκεί. Όχι, γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται από την παιδική του ηλικία. Πριν ακόμα διαλέξει το επάγγελμά του. Και σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, οι ψυχούλες και τα εγκλήματα, οι ευγενικοί και τα γαϊδούρια. Αλλά έτσι έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες να τα γενικεύουμε τα πράγματα. Πήραμε ένα ταξιδί και ένα στραβόξυλο. Όλοι οι ταξιδίδες είναι στραβόξυλα. Πήγαμε σε έναν γιατρό που δεν είναι καλός. Όλοι οι γιατροί είναι Αλμπάνιδες. Έτσι έχουμε μάθει να γενικεύουμε. Ποιοι γενικεύουμε, Γιαννάκη? Όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι ανεξαιρέτως. Είδες που γενικεύεις κι εσύ? Ναι, γενικεύω. Γιατί να μην γενικεύσω, δηλαδή εγώ δεν είμαι Έλληνας. Άντε παρατήστε με ήσυχοτε. Καλά. Με το Γιάννη δεν τα βγάζεις πέρα. Αυτό νομίζω κι εγώ. Χαιρετώ τα ωραιότερα. Μέσα είναι η γυναίκα μου. Όχι, κύριε Ανδρέα. Λοιπόν, χαιρετώ τα ωραιότερα κορίτσια της Αθήνας. Αχ, να σας άκουγε η γυναίκα σας. Α, εγώ όπου και αν βρεθώ τον καλό λόγο θα τον πω. Το ξέρει αυτό η Ζορζέτ. Κάνετε και σε εκείνη κοπλιμέντα. Πώς την έριξα και με παντρεύτηκε τώρα. Εγώ την έριξα, εκείνη με έριξε, είναι κάτι που ακόμα δεν μπόρεσε να καταλάβω. Μέσα είναι ο Παύλος. Όπου να είναι, θα έρθει. Τότε ας καθίσω λίγο μαζί σας, αν δεν ενοχλώ φυσικά. Έχουν περάσει και πιο ενοχλητικοί εδώ μέσα. Α, ώστε ενοχλώ. Καλέ, όχι, αλίμονο, αστειεύομαι. Καθίστε. Ευχαριστώ. Αλήθεια, δεν μου λέτε τι ζώδιο είστε? Το καλύτερο, το ξώτης. Εμείς οι τοξώτες είμαστε ανοιχτοί χαρακτήρες. Πράγματι, πράγματι, είστε έτσι ελεύθερα και χαρούμενα άτομα. Μόνο που νομίζω σας λείπει λιγάκι το χιούμορ. Ίσα ίσα, έχουμε πάρα πολύ χιούμορ. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Ενθουσιαζόμαστε γρήγορα. Εσείς τι ζώδιο είστε? Παρθένος. Γι' αυτό είστε τόσο ευγενικοί. Πράγματι, εμείς οι Παρθένοι είμαστε πολύ ειλικρινείς και τίμοι. Μέχρι βλακείας, μπορώ να πω. Έχετε πολλά προτερήματα. Μπα, εδώ είναι ο μπαμπάς. Έλα, με Παύλο, για σένα ήρθα. Έλα, πάμε μέσα. Μια στιγμή να τελειώσω τη διάλεξη και έρχομαι. Εγώ θα σε συμβούλευα να έρθεις τώρα μέσα, γιατί δεν ξέρεις τι φέρνει κακιά ώρα. Σε δυο λεπτά είμαι μέσα. Καλά. Αλήθεια, τι εννοούσε ο Παύλος λέγοντας η κακιά ώρα? Δε φαντάζομαι να εννοούσε την κυρία Ζορζέτ. Α, αστειευόταν. Λοιπόν, τι λέγαμε για τους Παρθένους? Ότι έχουν πολλά προτερήματα. Ναι, πολλά, αλλά κάπου τα χαλάτε. Από τη διάβασα δηλαδή. Πού τα χαλάμε? Τώρα είναι λίγο τολμηρό αυτό που θα πω και ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Καλά, αλίμονο, μιλάτε ελεύθερα. Εγώ διασκεδάζομαι όλα αυτά. Να, εσείς οι Παρθένοι μπορείτε να αγαπήσετε, να αφοσιωθείτε. Για τις γυναίκες μιλάω, αλλά σπάνια είστε θερμές. Α, όχι, εδώ θα τα χαλάσουμε. Δεν έχετε δίκιο. Ίσα ίσα που οι γυναίκες Παρθένοι είναι οι πιο θερμές γυναίκες. Φτάνει να βρουν τον άντρα που θα τις εμπνεύσει. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί Παρθένο. Δεν μου λέτε, η γυναίκα σας είναι? Όχι, όχι, η γυναίκα μου δεν είναι Παρθένος. Τον κακό σου τον καιρό! Αναχτή βρωμιάρι, έκφυλε! Σωστά, τα αγάπη μου, πού βρέθηκε εσύ εδώ, να σου εξηγήσω. Δεν θέλω καμία εξήγηση. Ό,τι έχει να πει θα τα πει με τον δικηγόρο μου. Διαζύγιο! Σωστά! Διαζύγιο! Δεν παρεξήγησε! Σε μη μου μιλά καθόλου, κομμένη! Διαζύγιο! Τι γίνεται εδώ? Τι να γίνει, Παύλο, δεν φτάνει που με απατάει, έχει το θράσος να με κακολογεί! Παύλο μου, παρεξήγησε! Διαζύγιο! Έλα, σταματήστε, ηρεμήστε και πετε μου τι έγινε. Αν και από ό,τι διαστάνομαι τα είχα προβλέψει όλα αυτά. Διαζύγιο! Εντάξει, διαζύγιο, αλλά γιατί? Πρόσεξε, Παύλο μου! Σκάσε, Αντρέα, πρώτα θα μιλήσει το κορίτσι από εδώ. Λέγε, Ζωζέ. Τι να πω, Παύλο μου, τι να πω? Δεν φτάνει που με απατάει ο πρόστιχος, έχει το θράσος να με κακολογεί αυτή έξω και να λέει πως δεν είμαι Παρθένος. Αυτή είναι η παρεξήγηση. Στάσου, βρε, Ζωζέ. Θα το είπε με την έννοια του ότι έχει μια κόρη. Γιατί πώς να το κάνουμε? Δεν μπορείς να έχεις μια κόρη και να είσαι και Παρθένος. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Δεν θέλω καμία εξήγηση στον δικηγόρο μου. Στάσου, βρε, Ζωζέ. Στάσου. Επιτέλους το ότι είπε ότι δεν είσαι Παρθένος δεν μπορεί να στηρίξει μια αίτηση διαζυγίου. Με απατούσε! Τον έπιασε ένα γλυκό σαλιαρίζει με αυτό το πράστιχο έξω. Έλα, σταμάτα τώρα, σταμάτα. Πήρες φορά και λες ό,τι θες. Είδες τι έκανες για να μην μ' ακούσει. Μα εγώ για ζώδια μιλούσα, πάψε, έκφυλε!
Αλλά Παύλο μου, δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίει και αυτό το τσουλί που έχει τα μαζέψει εδώ και ρίχνεται σαν πιο αρσενικό βρύ εδώ μέσα. Τέτοια λυσάρα δεν ξανάδω. Σταμάτα τώρα, λες ό,τι θες, έτσι. Βέβαια, εσύ πας να μου το δικαιολογήσεις, άντρας εσύ. Λοιπόν, πολλά λέτε εσείς εδώ μέσα και ήρθε η ώρα να σας πω και εγώ δύο κουβέντες εμπορικές. Παρετούμε, πρώτον, διότι τις ιστερικές σας κυρίες δεν τις πάω με τίποτα. Και δεύτερον, με προσβάλλουν βάναυσα όταν φαντάζονται πως είναι δυνατόν εγώ να ξελογιάσω ένα τέτοιο βουβαλόπεδο. Χαίρετε! Γιατί μια στιγμή. Καμιά στιγμή, παράγεινε το πράγμα. Γιατί, σε παρακαλώ. Δεν μου λέτε. Εμένα είπε βουβαλόπεδο. Εγώ μίλουσα μαζί της. Τι ήθος, Θεέ μου! Τον Ανδρέα μου, βουβαλόπεδο. Αλλά είδες, βρε, τι παθαίνεις για να έχεις κακές συναναστροφές. Λοιπόν, εσείς οι δύο δεν θα ξαναρθείτε στο γραφείο μου. Ο Ανδρέας σίγουρα δεν θα ξανάρθει. Εγώ γιατί όχι. Γιατί μου δημιουργήσουν τέτοια προβλήματα. Όρισα θα φύγει άλλη τώρα και τι θα πω εγώ στη διεύθυνση. Θα φύγει. Πώς θα φύγει. Δεν θα φύγει. Γιατί. Γιατί τι κάνεις εκεί. Μαζεύω τα πράγματά μου, δεν βλέπεις. Άσε τα πράγματά σου εδώ και κάτσε να δουλέψεις, σε παρακαλώ. Γιατί. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ παρετήθηκα. Έφυγα, παιδάκι μου, εγώ τώρα. Εγώ είμαι αλλού, δεν το έχεις καταλάβει. Δεν είσαι αλλού, εδώ είσαι, γιατί κάτσε να δουλέψεις. Σε παρακαλώ πολύ, καλέ, που τα έχω το σώμα εγώ να με βρίζει. Πάνω σα, τελείωσα τώρα, δεν θα ξαναγίνουνε. Έτσι μου είπες και την άλλη φορά και πάλι τα ίδια γίνανε. Γιατί δεν θα φύγεις, δεν θα με αφισκέψεις τη θέση μου και δηλαδή θα πω εγώ στη διεύθυνση. Άσε με κάτω να ησυχάσω κι εγώ κι εσύ, σε παρακαλώ. Γιατί είσαι σκληρή, μη με αφήνεις, λυπήσουμε σε παρακαλώ πολύ. Μη με αφήνεις, σε παρακαλώ. Εδώ είσαι εσύ. Αυτό έχεις να πεις. Όχι, τα άλλα θα στα πει η μάνα σου. Γεωργία! Γεωργία! Μπράβο και γεια σου, σβήσε με απ' το βιβλίο σου, σβήσε με κι απ' την καρδιά σου, σβήσε με απ' το βιβλίο σου, σβήσε με κι απ' την καρδιά σου. Δεν μου κάνεις, δεν σου κάνω, δεν θα πέσω να πεθάνω. Δεν θα πέσω να πεθάνω, δεν μου κάνεις, δεν σου κάνω. Ήθελα να ξέρω, μωρέ, τι θέλεις την πρόβα, τις τουαλέτες και τα κουκούλα που δεν έχεις δουλειά. Γιατί όταν θα πιάσω, τι να μου θέλω να είναι έκπληξη. Με αυτά τα τραγούδια περιμένεις να βρεις δουλειά. Αυτά τα τραγούδια, την ώρα του γλεντιού, αυτά θέλει ο κόσμος. Πάλι σκυλάδικο το κάναμε εδώ μέσα, δεν κλείσε αυτό το μαραφέτη. Δεν μου λες που είναι η Ελίνα. Ναι, είναι εδώ, λείπει. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Το βλέπω τη λείπει. Πού είναι, λέω. Δεν ξέρω. Έκανα όταν έφυγε, δεν σου είπε που πάει. Δεν είπε. Βρε Ζωζό, όταν έφυγε δεν τη ρώτησες που θα πάει. Α, μυστήρια είσαι, βρε Μάρθα, αφού κάνω πρόβα. Να αφήσω δηλαδή την πρόβα μου και να πιάσω συζήτηση με την Ελίνα. Αν είναι δυνατόν. Με χαρά στην πρόβα. Για τίποτα δεν είσαστε κανένας. Ούτε αυτή, ούτε εσύ. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν θέλω να σε συγχύσω. Όχι, να με συγχύσει, να δούμε τι θα πεις. Ας, άλλη φορά, όταν θα έχεις γίνει καλά. Τι καλά να γίνω. Εγώ είμαι καλά. Εσύ είσαι βλαμμένη. Εγώ είμαι βλαμμένη και εσύ είσαι. Αλήθεια, δεν μου λες. Γιατί είναι έτσι σήμερα το χρώμα σου. Ποιο χρώμα μου. Τι έχει το χρώμα μου. Λίγο κίτρινη σε βλέπω. Τι κίτρινη δηλαδή. Κινέζα κίτρινη ή Ιαπωνέζα. Δεν αστειεύομαι. Σήμερα μου φαίνεσαι διαφορετική. Να πάω να αλλάξει μάτια. Εγώ θα πάω να αλλάξω μάτια. Αλλά εσύ πήγαινε σε κοιτάξει κανένα γιατρό που όλο να δουλεύει, ξέρει. Όχι, θα ήμουν τεμπέλα σαν και εσά. Θέλεις ένα καφεδάκι να καλμάρουν τα νεύρα σου. Όχι, δεν θέλω καφεδάκι, για έλα εδώ. Ορίστε, ήρθα. Κοίταξε με καλά. Ορίστε, σε κοιτάω. Πώς σου φαίνομαι. Σαν τη Μάρθα μου φαίνεσαι. Βέβαια, αφού μη Μάρθα, πώς ήθελες να σου φανώ. Σαν το Μιτεράν ή τη Θάτσαρ. Τι θέλεις, Χριστιανή μου, και με πειλατεύεις τώρα. Δεν έχω καμιά αλλαγή. Φοράς τίποτα καινούριο, για να δω. Αυτή την μπλούζα την είχες. Δεν σου μιλάω για την μπλούζα στο πρόσωπο. Το ίδιο άγρια είσαι. Δεν μιλάω για την αγριάδα από χρώμα πως είμαι. Όπως ήσουν είσαι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε στη δουλειά σου. Δεν μου λες. Γιατί με ρώτησε για το χρώμα. Γιατί αυτή η ανόητη ξαδέφη μας μου είπε ότι έχω μια κιτρινάδα. Για στάσου, στάσου. Στάσου, βέβαια. Βέβαια. Τώρα που σε προσέχω, έχει δίκιο. Τα μάγουλά σου δεν είναι κόκκινο όπως ήταν. Δεν έβαλες ρου σήμερα. Κιτρίνησαν. Γενικά, είσαι πιο χλωμή. Τα βλέπεις. Βέβαια, έχετε δίκιο, έτσι θα είναι. Να, και αυτές οι κομμάρες που νιώθω. Δεν είμαι καλά. Θεέ μου, δεν είμαι καθόλου καλά. Βέβαια δεν είσαι καλά.
Γεια, τι γίνεται εδώ? Α, τι να γίνεται, δεν είμαστε καλά, Έλενα μου. Ποιος από όλους δεν είναι καλά, γιατί εδώ μέσα υπάρχουν πολύ βαρεμένοι. Μην κοροϊδεύεις, κοριτσάκι μου. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά. Τι έχεις δηλαδή? Δεν ξέρω, να κομμάρες και να μπώνω εδώ στα καρδιά μου. Έτσι ξαφνικά στα καλά καθούμενα το πρωί που έφυγες, ήσουν μια χαρά. Δεν με πρόσεξες, κοριτσάκι μου. Κοίταξε καλά. Σε κοιτάω, τι θέλεις τώρα? Από χρώμα πώς είμαι? Ξέρω εγώ, τώρα που το λες, σαν να μου φαίνεσαι λίγο χλωμή προς το πράσινο. Ναι, αυτό είναι χλωμή προς το πράσινο. Δεν είμαι καλά, Ελένη μου. Να, υδρώνω κιόλας. Έχω κομμάρες. Έχω ένας πόνος στην καρδιά μου. Τι κάθεσαι, ρε μάνα, άντε σε κανένα γιατρό. Αχ, θα πάω, Ελένη μου, θα πάω. Θα πάω. Τώρα θα πάω, τώρα. Ζωζό, πάω εδώ στο Μακρύδι. Τι γίνεται καλά, τι συμβαίνει, πού πας? Δεν είμαι καλά, Ζωζόκα μου, δεν είμαι καλά. Έχω κομμάρες και πόνο εδώ στην καρδιά μου. Άμα πονάς εκεί δεν είναι καρδιά. Ναι, μωρέ, εγώ τον έχω τον πόνο, εσύ ξέρεις που είναι. Άντε, άσε με, Ζωζόκα μου, να πάω στον γιατρό. Θέλεις να αλλάξω, να έρθω κι εγώ μαζί σου? Όχι, όχι, μία πόρτα μας χωρίζει, εδώ δίπλα είναι. Μα τι έπαθες στα καλά καθούμενα? Καθόλου στα καλά καθούμενα. Από το πρωί ήταν κίτρινη. Καθόλου κίτρινη. Και αν υποθέσουμε ότι το πρωί ήταν λίγο κίτρινη, τώρα ήταν μια χαρά. Καθόλου μια χαρά. Και τώρα κίτρινη ήταν. Κίτρινο ήταν το μάτι σου. Ώρες ήταν τώρα να της είπες ότι την έβλεπες κίτρινη. Τι το είπα, πώς να μην της το πω? Αυτό είναι. Εσύ την αρρώστησες. Βράει, παράτα με τώρα. Βρέχαζε, δεν πρόσεξες ότι τώρα τελευταία έχει φοβίες με την υγεία της? Μόλις της πεις κάτι, πάει. Είναι έτοιμη να πέσει στο κρεβάτι. Μα αφού τρέμουν τα πόδια της και πονάει η καρδιά της, μόλις τώρα το είπε. Τίποτα δεν πονάει. Εσύ την αρρώστησες, άντε. Και σέναν σου λέγανε πόπο πως είσαι και τι χλωμή που είσαι και πως είσαι έτσι, και τα πόδια σου τα τρέμανε και η καρδιά σου τα πονούσε και ξέρει θα πέφτες, τίτσα μου. Βρε, τι πάθαμε. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου. Επιτέλους γλιτώσαμε από αυτήν. Εδώ που τα λέμε, η κοπέλα δεν έφταιγε σε τίποτα. Σε παρακαλώ, Μαρία, μην τη δικαιολογείς. Τέλος πάντων, έφυγε, τελειώσαμε. Είναι και η μητέρα σου μέσα στο γραφείο. Μπα. Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Δεν σου έχω πει χιλιάδες φορές, δεν θέλω να έρχεσαι στη δουλειά του Παύλου. Φωνάζεις, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Ήρθα να πάρω ένα μικρό μίξερ που έχουν και είναι πολύ πρακτικό. Πού είναι ο Παύλος? Πήγε να μου το φέρει. Μα τι κάνει τόσες ώρες? Μα γιατί βιάζεσαι? Με περιμένει μπέτσι στο σπίτι για να πάμε στα μαγαζιά για ψώνια. Α, γι' αυτό όταν ήρθα τον είδα να μετράει τα χιλιάρικα. Ορίστε. Μπα, ήρθες εσύ. Τα έπεσα να δες μπροστά σου τον εχθρό σου. Αφού μου κάνεις επίθεση στο πορτοφόλι μου, εχθρός μου, δεν είσαι? Πω, κάθε φορά που είναι να δώσει μια δεκάρα, γκρινιάζει μια εβδομάδα. Σαν τα μωράκια που βγάζουν τα δοντάκια τους είναι ο Παυλάκης μας. Δεν πληρώνεις εσύ να σηκωθείς να φύγεις, λέω εγώ? Όχι, θα ψωνίσω κι άλλα πράγματα. Δώσε τώρα τα χρήματα που θέλει η Ελένη και μετά τα λέμε. Πόσα θέλεις? Όσα μπορείς. Έτσι και σου πω εγώ πόσα θέλω, θα πρέπει να πάρεις αναβολικά για να δυναμώσεις. Πώς κάνουν οι αθλητές? Ορίστε, πάρε 30.000. Τι μου δίνεις, 30.000? Μάλιστα, 30.000, δηλαδή 60-500 για 300 εκατοστάρικα. Να ψωνίσω πάω. Το ξέρω, γι' αυτό τα δίνω. Μα δεν θα ψωνίσω μόνο για μένα, θα ψωνίσω και για το σπίτι. Έλα, λέγε τώρα, πόσα θέλεις να τελειώνουμε? Δώσε 10-20 χιλιάρικα ακόμη και αν περισσέψουν, στα φέρνω. Για στάση τώρα, όχι 10-20, άλλο 10, άλλο 20. 20 είναι δύο φορές το 10, έτσι. Λοιπόν, 10, πάρε 15. Μια ζωή δουλεύουμε για να δίνουμε εσάς. Εμείς τίποτα. Εσύ δεν θέλεις να πάρεις. Θέλω, πώς δεν θέλω, περισσεύουνε? Περισσεύουν. Α, αν θες αύριο πάμε να πάρεις ένα κουστούμάκι μαζί, να σου πω και το γούστο μου. Δεν χρειάζεται, πήγαινε να κάνεις τα ψώνια σου και θα πάω εγώ μόνος μου για το κουστούμι μου. Καλό, όπως θέλεις, δεν επιμένω. Αν πάρεις κουστούμι, Παύλο μου, θα σου πω εγώ από πού να πάρεις. Ωραία υφάσματα, καλοραμένα και σχετικά φτηνά. Θα σου κάνουν και έκπτωση αν πας εκ μέρους μου. Από πού θα τον στείλεις, βρε μαμά, εκεί που δουλεύει ο θείος Χαρίλαος? Ναι, γιατί όχι. Μα εκεί έχει ολογυρωτικά πράγματα. Ο Παύλος χρειάζεται ένα κουστούμι, καφέ, νεανικό. Γεια σας. Ένα καφέ έτσι με ζωηρά σχέδια. Εγώ φεύγω τώρα, γεια σας. Ένα καφέ υπολόγιζα κι εγώ. Πα. Καφέ κοστούμι με ζωηρά σχέδια. Ω Θεέ μου, τι φρίκι, τι κιτσαριό. Τώρα υπάρχουν ένα σωρό ωραία χρώματα. Για κουστούμια μιλάτε? Ναι. Έλα, μας πεις και εσύ τη γνώμη σου. Α, πολύ ευχαρίστως, Παύλο. Ξέρω. Μαύρο δερμάτινο παντελόνι με μαύρο μπουφάν. Φρικιό. Λοιπόν, άσε τα αστεία. Άμα θέλεις κουστούμι, θα σε στείλω σε ένα δικό μου. Έχει μαγαζί με αντρικά είδη και ψωνίζεις κι εσύ? Ναι. Και ζει ο άνθρωπος ακόμη? Γιατί να μην ζει, Παύλο? Γιατί άμα είχε πελάτη για εσένα θα είχε πεθάνει από την ασυντία. Σε πληροφορώ ότι είναι φύσκα από δουλειά γιατί είναι οικονομικός. Έχει και πουκάμισα. Έχει όμως και κάτι σακάκια. Πολύ σικ. Μα πάρα πολύ σικ. Για ποιο σικ μιλάς, Συμπέθερος? Μήπως πρόκειται να πας για αυτό το μοντέλο? Για το κουστούμι του Παύλου συζητάμε, Συμπέθερα. Ορίστε, πόσο κάνει το μίξερ? 5.000.
Λοιπόν, εμείς σας πηγαίνουμε τώρα. Και αν θέλεις, θα σε πάω στον ξαδερφό μου. Έλα, Ανδρέα, πάμε. Πολλά είπες. Πολλά. Ναι, Ζορζιάτη μου, πάμε. Γεια σας. Γεια σας, το καλό. Γεια σας. Λοιπόν, θα σε πάω εγώ κάπου, σε ένα δικό μου. Θα σε ντύσω όπως ξέρω εγώ. Δηλαδή, πώς θα με ντύσεις, κυρία Αφροδίτη? Ωραία, κομψά, όπως έντυνα μικρό. Τώρα με προσβάλλεις, μανούλα μου. Γιατί σε προσβάλλω, αγόρι μου, τι είπα? Μου λες θα με ντύσεις εσύ, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω να ντυθώ μόνος μου. Κοίταξε, ξέρεις, αλλά. Όχι, αλλά. Ή ξέρω ή δεν ξέρω. Εντάξει, ξέρεις. Μεν, αλλά χρειάζεσαι και τη γνώμη κάποιου άλλου, δε. Άσε με ρε, μα τι να την κάνω τη γνώμη του άλλου μαζί, θα το φοράσουμε το κουστούμι. Μόνο μου θα το φοράω. Όχι, δεν θα το φορέσουμε μαζί. Εσύ θα το φοράς και ο άλλος θα σε βλέπει. Και επειδή αυτός ο άλλος είμαι εγώ, εγώ θέλω να σε βλέπω, να σε χαίρομαι και να σε καμαρώνω. Τώρα δεν με χαίρεσαι, δηλαδή. Σε χαίρομαι. Αφού με χαίρεσαι, άσε με να ντυθώ όπως ξέρω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, συγγνώμη. Εγώ τη βοήθειά μου ήθελα να σου δώσω, γιατί όταν πρόκειται για τον ντύσιμο είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρεις. Άσε με τρεμά τώρα, άσε με τρεμά που δεν τα ξέρω. Τα μάθες εσύ τώρα και δεν τα ξέρω εγώ. Ωραία, λοιπόν. Πες μου τότε, ξέρεις πως μπορείς να κάνεις οικονομία και να πάρεις ένα κουστούμι που θα το φοράς όλες τις ώρες της ημέρας και θα είσαι πάντα σωστά ντυμένος? Εσύ τι λες δηλαδή, ότι δεν ξέρω? Ωραία, πες μου, για να ακούσω. Και να κάνω και οικονομία? Και οικονομία. Να φοράω μαγιό? Καλά τώρα, εγώ μιλάω σοβαρά και εσύ κοροϊδεύεις. Μαραμάνα, τώρα συζήτηση θέλεις. Εγώ θέλω εκεί πέρα να πάρω ένα ρούχο να μου πέφτει καλά. Άνεση με ενδιαφέρει εμένα, η άνεση, τίποτα άλλο. Εντάξει, κάνω τι θες. Εγώ πάντως σου συνιστώ ένα γκρι παντελόνι και ένα ωραίο μαύρο ή μπλε σακάκι. Αυτό είναι ένα ντύσιμο και καθημερινό και επίσημο. Έτσι ντύνονται οι γιάπηδες. Τα διαβάζω εγώ στα περιοδικά. Τι την πέρασε στη μάνα σου? Εντάξει, ρε μάνα, εντάξει. Γιάπη με θέλεις, γιάπη θα ντυθώ. Μπα, είναι και η μάνα μας εδώ. Για σένα ήρθα. Τι θα έρθεις μαζί μας στα μαγαζιά? Δεν έχω δουλειά, έρχομαι ευχαρίστως. Μπορεί να αγοράσει τίποτα και για μένα. Μπράβο. Τι έμαθα, αποφάσισες να αγοράσεις κοστούμι? Επιτέλους, βρε παιδάκι μου, να αλλάξει λιγάκι όψου με στο τζιν. Συνέχεια σε βαρέθηκα. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι χρώμα κοστούμι θα αγοράσεις. Να τα. Άσε, δεν χρειάζεται, μου είπε η μάνα. Για να ακούσω κι εγώ τι σου είπε. Να γίνω γιάπης, λέει. Δεν κατάλαβα, τι λες τώρα? Να πάρω γκρίζο παντελόνι και σκούρο μπλε σακάκι, blazer. Γκρι παντελόνι, άμα πακαλά γκρι, συνέχεια μέσα σε ένα γκρι είσαι, όχι. Βάλε κάτι πιο ζωηρό, πιο ζεστό. Και τι να βάλει, Πρεμπέτη? Ένα μπέζ. Όχι. Ο Παύλος έχει ανάγκη από ένα κουστούμι για το βράδυ. Λοιπόν, θα πάρεις ένα μπλε σκούρο ή μαύρο ή τέλος πάντων κάτι ανάλογο για να το φοράς το βράδυ. Για το βράδυ. Για το βράδυ, ό,τι πεις εσύ. Εγώ αυτό που του λέω μπορεί να το φοράει και το βράδυ και το πρωί. Δεν χρειάζεται για το πρωί, μητέρα, έχει. Για το βράδυ δεν έχει τίποτα. Βραδινό θα πάρει, σκούρο. Σκούρο. Βραδινό. Ναι, βραδινό. Άστο, βρε, λένε μου να βάλει ένα σπορτίσιμο εκεί πέρα, αφού του αρέσει το σπορτίσιμο. Σε παρακαλώ, Μπέτη, ξέρω εγώ τώρα. Ο Παύλος έχει ανάγκη από κάτι για το βράδυ. Βραδινό. Μη στεναχωριέσαι, μαζί σου είμαι εγώ. Ό,τι πεις εσύ θα πάρω. Βραδινό θέλεις, βραδινό θα πάρω. Έτοιμο είναι, μητέρα. Ευχαριστώ, Ελένη μου. Λοιπόν, είχαμε δίκιο. Βραδινό του χρειαζόταν του Παύλου. Βέβαια, βραδινό. Γιορτές έρχονται. Κάπου θα βγείτε, κάπου θα πάτε. Βέβαια. Γεια σας. Εδώ είμαι. Να ακούω με γιες. Τα αγόρασες? Τα αγόρασα. Το κοστούμι? Το κοστούμι. Και πού το έχεις? Εδώ μέσα. Εδώ μέσα έχεις ολόκληρο κουστούμι? Μάλιστα, εδώ μέσα έχω ολόκληρο κουστούμι. Βραδινό κουστούμι. Βραδινότατο και οικονομικότατο. Τι κουστούμι? Πιτζάμες. Άμα πια με πρίξατε, ορίστε. Βραδινό δεν θέλατε? Βραδινό πήρα. Και σκούρο. Εμπρός. Ναι, Παύλο μου, δεν ήρθα ακόμα. Μου τηλεφώνησε από το γιατρό. Άστα, Παύλο μου, πολύ στενοχωρημένη. Ξαφνικά την έπιασε η καρδιά της. Πώς, καρδιά είναι αυτή. Αχ, μακάρι, Παύλο μου, να μην είναι τίποτα σοβαρό. Τώρα τελευταία πάντως είχε συχνά τέτοια συμπτώματα. Όχι και κατά φαντασία ένα ασθενής. Με συγχωρείς, πρέπει να κλείσω γιατί ήρθα, άντυγε. Πώς είσαι, Μαρθούλα μου? Δεν είμαι καλά. Έλα, μην κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς δεν είναι σοβαρό? Αφού δεν είναι σοβαρό και δεν μπορούν να με κρατήσουν τα πόδια μου. Ήρθες, Μαρθούλα, τι σου είπε ο γιατρός? Κουταμάρες, μου είπε ο γιατρός. Πώς κουταμάρες, δεν σε εξέτασε? Με εξέτασε, αλλά μου είπε κουταμάρες. Δεν φταίει βέβαια ο άνθρωπος. Απλά δεν μπορεί να βρει τι έχω. Δεν μπορεί να βρει τι έχεις ή δεν έχεις τίποτα, Μάρθα μου? Αυτό μου είπε, ότι δεν έχω τίποτα. Αλλά ξέρει καλύτερα αυτός από μένα, αφού δεν έχω τίποτα και δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Για πες μου, Μαρθούλα, για πες μου, κουκλίτσα μου. Πότε άρχισε να νιώθεις άσχημα? Πότε το κατάλαβες?
Δεν το κατάλαβα εγώ. Η Ντίνα το κατάλαβε. Είδε το χρώμα μου και είπε: είσαι κίτρινη. Και ο γιατρός γιατί σου λέει ότι δεν έχεις τίποτα? Για την Αλμπάνη. Πήγες άλλο γιατρό? Πώς δεν πήγα. Πήγα σε καρδιολόγο, γι' αυτό άργησε. Και αυτός τι σου είπε? Αλμπάνης κι αυτός. Γεια σου, την έχει την καλή η Ελίνα, που είναι? Κεραμάρθα μου, τι έχεις, πού είσαι έτσι, τι έπαθες? Είμαι χάλια. Μόνο χάλια, παίρνω τώρα από χάλια. Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. Αχ, Σουζόκα, δεν είμαι καλά. Παιδιά, πάω μέσα να ξαπλώσω. Δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Και εσύ, βρε Άγγελε, τι της είπες ότι είναι χάλια? Πώς να μην το πω, βρε ζώμα, αφού είναι χάλια. Η Ελίνα λέει ότι η μητέρα της τον τελευταίο καιρό είναι ένας καταφαντασίας ασθενής. Και δεν έχει άδικο. Διότι ενώ ήταν μια χαρά και δεν ένιωθε τίποτα, μόλις της είπε η Ντίνα. Και Ντίνα. Η κυρία από εδώ. Μόλις της είπε ότι είναι κίτρινη, την έπιασε ο φόβος και αρχίσαν τα συμπτώματα. Τι κάνει, Μάβερ, ήρθε? Μέσα είναι. Εγώ πάω να τη δω. Εσύ κάτσε εδώ. Αυτή τα έκανε όλα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τίποτα. Έτσι λες, ε. Λοιπόν, θα δούμε. Τι θα δούμε? Ελληνάκι, έστε με βοηθήσεις. Πώς θα σε βοηθήσω, ρε γιατρός, είμαι, μη λέμε κουφά τώρα. Όχι, κορίτσι μου, αλλά πετάξω το περίπτερο και φέρω από εκείνες τις μικρές άσπρες καραμέλες που μοιάζουν με κουφετάκια. Πήγαινε και φέρτες μου γρήγορα. Να πάω, καραμέλες να φέρω. Πάπια μη μου πεις να φέρω. Τι τις θέλεις τις καραμέλες? Έτσι θα δούμε αν είναι κατά φαντασία ασθενής ή αν είναι πραγματικά άρρωστη. Με τις καραμέλες. Ναι, θα της πω ότι τις ίδιες κρίσεις παθαίνει και η μητέρα μου και ότι έχω το καταπληκτικό φάρμακο. Τις καραμέλες. Δεν θα πω ότι είναι καραμέλες, Ραντίνα, θα πω ότι είναι ασπρέξ. Αν φύγουν οι πόνοι, πάει να πει ότι... Δεν έχει τίποτα. Μπράβο, ρε Άγγελε. Καταπληκτική ιδέα. Ορίστε οι καραμέλες. Πάμε μέσα. Πηγαίνετε στις κορίτσια μέσα, να πάω εγώ έξω να κάνω ότι έρχομαι από το φαρμακείο, εντάξει? Να τις πω για τη μητέρα σου. Πες και για τον πατέρα μου. Ποιος χτύπησε το κουδούνι? Ο Άγγελος, Μαρθούλα μου, πώς είσαι? Σουζόκα μου, δεν είμαι καλά. Ελληνάκι μου, με χάνεις, μωρό μου. Μην κάνεις έτσι, ρε μάνα. Πρόσεξε, τα ίδια συμπτώματα είχε και η μάνα του Άγγελου και ο γιατρός της έδωσε ένα εκπληκτικό φάρμακο, το... πώς το λένε? Το ασπρέξ. Τώρα μόλις μας το έλεγε. Πού είναι, πού πήγε, γιατί έφυγε? Τον έστειλα να πάει να το φέρει. Να τους, αυτός ήταν, έλα, την άνοιξε. Έλα, μην κάνεις έτσι, τώρα θα δεις. Υπομονή, Μαρθούλα μου, θα τελειώσουν όλα. Εδώ είναι. Ευτυχώς τα βρήκα. Έλα, κυρία Μάρθα μου, να πάρεις ένα κουφετάκι. Περίμενε να φέρω λίγο νερό. Μπράβο. Ένα να πάρω. Και πολύ είναι. Η μητέρα μου έπαιρνε μισό και γινόταν αμέσως περδίκη. Της περνούσε και ο πόνος από την καρδιά. Περδίκη σου λέω. Εδώ είναι και το νεράκι. Έλα, μανούλα μου. Έλα, πάρε και το χάπι. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Είσαι καλύτερα. Κάτσε να το καταπιώ να πάει κάτω. Θέλεις να ξαπλώσεις? Περίμενε, τώρα που πήρε το χάπι μπορεί να μην χρειαστεί να ξαπλώσει. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Και ο πόνος της καρδιάς πρέπει να υποχώρησε. Όχι εντελώς, λίγο. Και τα πόδια μου δεν τα αισθάνομαι κομμένα. Πώς το λένε το φάρμακο? Ασπρέξ, ασπρέξ. Καταπληκτικό, ε! Να, τώρα δεν πονάω. Και τα πόδια μου τα αισθάνομαι μια χαρά. Από χρώμα πως είμαι. Αριστούργημα! Μια χαρά, ρόδισε. Δώστε μου τα κάπια να τα έχω πρόχειρα. Ορίστε, πάρτα. Θεός χαρέστα πεθαμένα σου. Λοιπόν, αν δεν το έβλεπα, δεν θα το πίστευα. Είχε δίκιο η Ελίνα. Κατά φαντασία να ασθενείς η Μαρθούλα μας. Σκέτες καραμέλες πήρες και γιατρεύτηκες, το ξέρεις. Καραμέλες. Τι καραμέλες? Καραμελένιες. Δεν είναι χάπια? Τώρα από κάτω τις αγοράσαμε. Αχ, η καρδιά μου. Έλα τώρα. Άστα, χει. Δεν ακούσα τίποτα. Ψέματα. Τίποτα. Ψέματα. Καρδιά μου, βρεπονάει η καρδιά μου. Ψέματα. Καρδιά μου. Δεν θέλω να ακούω. Τίποτα δεν θέλω να ακούω. Μας δουλεύεις τώρα. Καρδιά μου.